να κερδίσουν το στοίχημα των εκτόσεων που ξεκίνησαν σήμερα στα εμπορικά καταστήματα και της Κρήτης, επιχειρούν οι έμποροι στοχεύοντας στο να περιορίσουν τις απώλειες των προηγούμενων μηνών. Οι εκτόσεις στο Ηράκλειο δείχνουν να έχουν μια έντονη δυναμική ως προς τα ποσοστά, αν και το μαζικό ρεύμα των αγορών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκονται σε περίοδο διερεύνησης πριν κάνουν τις αγορές τους. Καλά είναι, ναι. Σχετικά, εντάξει. Δεν είδα μεγάλη διαφορά. Δεν είδα. Που εγώ είμαι θαμώνα στα μαγαζιά. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Καλές τιμές. Καλύτερες τιμές συγκριτικά με πριν. Ναι, θα έλεγα. Είναι μια ξεχωριστή, μια παράξενη αυτή η εκλογική περίοδος. Σωστά. Αν με επιτρέπετε η λέξη. Πραγματικά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ούτε να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόβλεψη τι ακριβώς θα συμβεί. Οι πρώτες εν μέσω κορονοϊού εκπτώσεις έχουν μέτρα ασφαλείας στα καταστήματα, αναμονή έξω από τα καταστήματα εάν ο αριθμός στο εσωτερικό είναι συμπληρωμένος, αντισηπτικά και μάσκες για τους εργαζόμενους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κάλεσμα των επιχειρηματιών καθίσταται μαζικό, με την επισήμανση ότι η αλυσίδα της οικονομίας περνάει και μέσα από τα εμπορικά καταστήματα, που όπως ήταν αναμενόμενο στην περίοδο των μέτρων του κορονοϊού, μηδένισαν τα έσοδα των επιχειρηματιών λόγω του λουκέτου. Το λιανικό εμπορίο χρειάζεται μια, αν θέλετε, μια, έστω μια σχετική βοήθεια σε αυτήν τη μεγάλη κρατική περίοδο. Η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και όλων των αγορών είναι σε πολύ δύσκολη, η ρευστότητά τους σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν αγγίξει τα όρια, έχουμε υπερβεί τα όρια, έτσι, τα αρνητικά όρια, και χρειάζεται αυτή η αγορά. Είναι σχετικά καλές, δεν υπάρχουν μεγάλες εκτόσεις. Αρχίζει όμως και κινείται ο κόσμος. Δεν έχουν ξεκινήσει οι καλές εκπτώσεις ακόμα, νομίζω. Ψωνίσατε? Πάω να κάνω μια αλλαγή. Και στα Χανιά οι εκπτώσεις έχουν ισχυρή δυναμική. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν δειλά τις πρώτες αγορές τους, πλην όμως η διάρκεια και μόνο των εκπτώσεων διαμορφώνει συνθήκες αναβολής ημερών, καθώς όσοι επιθυμούν να κάνουν τα ψώνια τους έχουν περιθώριο να το πράξουν με εκπτωτικές τιμές μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο πεσμένα τα πράγματα, μάλλον πολύ πεσμένα, γιατί όλοι κάνανε την έρευνα αγοράς και σήμερα βγαίνει ο κόσμος να κάνει τις αγορές τους. Νομίζω ότι τα καταστήματα έχουν διαθέσιμα εμπορεύματα, καλές τιμές και οι τοπικές επιχειρήσεις, όπως πάντα, με ποιότητα, χαμόγελο και εξυπηρέτηση, θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα ακόμα. Να καταλάβει ο κόσμος κάνει τις διερευνητικές του κινήσεις, να καταλάβει ότι όντως μιλάμε για εκπτώσεις, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γνωρίζοντας και μιλώντας και με τους άλλους συναδέλφους και σαν μέλος του Εμπορικού Συλλόγου και του Πλατανιά και εδώ στα Χανιά, ότι οι εκπτώσεις είναι αληθινές. Τα καταστήματα, τα τοπικά καταστήματα τηρούν και σέβονται το θεσμό των εκπτώσεων, και καλό τον κόσμο εν όψη των εκπτώσεων να στηρίξει την τοπική οικονομία, τα τοπικά μαγαζιά.